Τόση και πάλι στα κρυπτονομίσματα, γύρω στο 15% στο bitcoin και ένα 20-25% στα altcoins, στα περισσότερα τουλάχιστον, και ο πανικός στους καινούριους. Μα τι έγινε, γιατί πέφτουν τα κρυπτονομίσματα, οι αρκούδες προσπαθούν να βγάλουν το κεφάλι, αλλά εμφανίζεται η Fed και έχει ένα μπαμ στις αρκούδες και ξανανεβάζει και πάλι τις αγορές. Τι συμβαίνει λοιπόν με την αγορά, γιατί έχουμε αυτές τις διακυμάνσεις και τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν θα δούμε σήμερα, τι ήταν αυτό που οδήγησε στην προσωρινή πτώση στην αγορά και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Όπως πάντα, πριν επαφήνω στο θέμα, να like στο βίντεο, τι βοηθάει πάντα εδώ στο αλγόριθμο στο YouTube. Εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ακόμα. Μείνε συντονισμένο στο cryptonea.gr για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στα κρυπτονομίσματα και δες τα μαθήματα στο Andreo Academy μαζί με το βιβλίο για να ετοιμαστείς για αυτό το bull run κύκλο. Τώρα, γιατί είχαμε λοιπόν αυτή την πτώση αυτές τις μέρες? Πρώτον, ήταν αναμενόμενη. Κάποια διόρθωση, δεν ξέραμε ακριβώς πότε θα συμβεί, γιατί η αγορά είχε πάρει μια τρελή άνοδο και δεν ξέραμε, μπορούσε να φτάσει και μέχρι και 85.000 τα αλήθεια, έτσι όπως είχε αυτό το trend, αλλά φτάναμε κοντά και στην ανακοίνωση της Fed, όπου όπως έχουμε δει αρκετές φορές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για το τι θα κάνει η Fed, έχουμε κάποιες κινήσεις στην αγορά όπως αυτή, ότι κάνουν sell-off, περιμένουν, παίρνουν κάποιο κέρδος, όπως έχουμε δει ιστορικά εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον συμβαίνει πάντα αυτό με τη Fed. Το ένα λοιπόν ενδεχόμενο ήταν αυτό που οδήγησε στην προσωρινή πτώση στην αγορά, το άλλο ήταν ότι είχαμε liquidations στα longs, γιατί κάποιοι περίμεναν ότι θα συνεχίσει προς τα πάνω και είχαμε liquidations αξίας 300 εκατομμύρων δολαρίων, και αν το bitcoin ξεπεράσει τις 74.000 δολάρια, μετά θα έχουμε liquidations 30 δισεκατομμυρίων των shorts, μετά το αντίθετο από αυτό, και μετά στη συνέχεια να μετά να φτάσει πάνω από 80.000 αν το bitcoin ξεπεράσει τα 74.000 δολάρια αυτές τις μέρες και πιθανόν μέχρι το halving. Και αν κοιτάξει αυτή τη στιγμή στην αγορά για δείκτες και άλλα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσαν την αγορά, δεν είχαμε κάτι άλλο πέρα από αυτό, και φυσικά το take profit που μπορεί να υπάρχει, το manipulation, γιατί κάποιες πτώσεις δημιουργούν πάντα την ανησυχία στους retail investors ότι θα πάμε πάλι στο μηδέν, θα πέσει η αγορά, και πουλάνε και μαζεύουν οι φάλες, και ειδικά αυτή την περίοδο μαζεύουν ουσιαστικά οι εκδότες των Bitcoin ETF. Τώρα, όταν θες να δεις την εξέλιξη της αγοράς, θα πρέπει να κοιτάξεις πάντα δύο πράγματα. Πρώτον, γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στα κρυπτονομίσματα, όπως αυτό με την έγκριση του Bitcoin ETF που έγινε το Γενάρη και είδαμε αυτό το ράλι, ή στην αντίθετη κατάσταση, όπως ήταν με την κατάρρευση της FTX, απειλές ότι θα κλείσει η Binance στο παρελθόν και όλα αυτά, για να δεις λοιπόν πώς θα επηρεαστεί η αγορά. Από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δεις τα macroeconomics. Okay. Και επειδή λοιπόν η Fed έχει υποσχεθεί ότι μάλλον θα κατεβάσει και τα επιτόκια, ή ότι δεν θα ανεβάσει τα επιτόκια φέτος, γιατί έχουμε και εκλογές και είναι η χρονιά που ωραίει χρήμα προς τις αγορές, τα macroeconomics είναι bullish για το χρηματιστήριο και τα κρυπτονομίσματα, ο κύκλος της τετραετίας για το bitcoin και όλα αυτά, το bitcoin halving που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα πλέον. Όλα αυτά λοιπόν είναι γεγονότα τα οποία αναμένεται να ανεβάσουν την αγορά από εδώ και πέρα. Okay. Και δεν είναι απλά ότι support, resistance και όλα αυτά. Okay, θα τα δούμε και τα support και τα resistance. Και όσον αφορά τα macroeconomics, και πάλι είναι θετικά, και είχαμε χθες την ανακοίνωση της Fed ότι δεν θα ανεβάσει τα επιτόκια, θα κρατήσει εκεί στα 5,25 που είναι στην Αμερική. Οπότε ήταν μια ανάσα για τις αγορές, ότι okay, εντάξει, χαλαρά πάμε, και επέστρεψε η τιμή του bitcoin αμέσως πάνω και όλης της αγοράς. Γιατί πέφτουν τα altcoins και βλέπουμε 20-25% περίπου, και τα μόνα που δεν έπεσαν ήταν τα crypto AIs, όπου και αυτά ήταν μια διόρθωση, αλλά ήταν λίγο να πέσουμε, να μην πέσουμε. Αυτή την περίοδο ήταν λόγω του event της Nvidia, το οποίο γίνεται χαμός και προτείνω να το παρακολουθήσετε, γιατί δείχνει το μέλλον και την εξέλιξη του AI και πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Θα το βρείτε εύκολα στο YouTube, απλώς ψάξτε το. Και ένα τελευταίο γεγονός που επηρέασε τη τιμή του Bitcoin σε αυτή την πρόσφατη πτώση ήταν κάποια outflows από την Grayscale, κάποιες ρευστοποίησεις του Bitcoin από την Grayscale. Okay. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι αναμένετε, τι θα ακολουθήσει? Θα σας πω και μια ανάλυση ενός macroeconomics του Michael Howell, ο οποίος έχει προβλέψει αρκετά καλά τις αγορές μέχρι στιγμής, και αυτός ο άνθρωπος παρακολουθεί το liquidity, τη ρευστότητα που υπάρχει στις αγορές, το χρήμα που ρέει στις αγορές ανάλογα με τα interest rates που ανεβάζουν στην Αμερική ή πέφτουν και διάφορα άλλα γεγονότα και events. Αυτός ο άνθρωπος προβλέπει μια μεγαλύτερη διόρθωση στη τιμή του bitcoin στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, το οποίο θα μπορούσε και να συμβεί, και μακάρι να συμβεί, γιατί θα δώσει δεύτερη ευκαιρία. Ξέρω ότι για κάποιους θα είναι πανικός και ειδικά τους καινούριους, αμάν χαθήκαμε γιατί πέφτει το bitcoin 20%, 25%, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πέσει, μπορεί και 30%. Αν πέσει, αλλά είναι και σχετικό το από το που θα πέσει, γιατί μπορεί να πέσει από τα 60 με 70 ή μπορεί να πέσει και από τα 85.000 ένα 20-25-30%. Προβλέπει λοιπόν μια διόρθωση και στο χρηματιστήριο, λόγω ότι θα υπάρχει λιγότερη ρευστότητα χρήμα στις αγορές για να ρέουν προς τις επενδύσεις. Και ένα γεγονός αυτό στην Αμερική, και όχι μόνο, είναι λόγω του ότι είναι φορολογική περίοδος και πρέπει να πληρώνουν και φόρους κτλ. Οπότε μπορεί να είναι λίγο πιο μαζεμένη η συντηρητική εκείνη η περίοδο, και μετά βλέπει φυσικά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 24.
2024 συνεχή άνοδο και στη τιμή του Bitcoin αλλά και στο χρηματιστήριο. Τώρα, ποια είναι η δική μου πρόβλεψη για τη συνέχεια για το από εδώ και πέρα σχετικά με το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα? Πιστεύω ότι έχει την ευκαιρία το Bitcoin να κάνει άλλο ένα rally μέχρι το halving ή και λίγες μέρες μετά, που είναι στις 19-20 Απριλίου. Και θα μπορούσε να κάνει ένα rally, να σπάσει και τις 74-75 χιλιάδες δολάρια και να φτάσει και 80 και 84. Και βασικά, αν σπάσει τα 74 χιλιάδες, αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον 80 χιλιάδες δολάρια. Έχει την ευκαιρία και συνήθως γίνεται ένα hype τις μέρες του halving, λίγο πριν, τις μέρες και λίγο μετά, και μετά μπορεί να ακολουθήσει και μια διόρθωση στη τιμή, την οποία δεν ξέρουμε και ακριβώς πώς θα παίξει, ok. Και αναμένεται να υπάρχει κάποια διόρθωση, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει ένα asset μονίμως κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μόνο προς τα πάνω. Είναι αδύνατο. Τώρα, όσον αφορά τα λεγόμενα αυτού του αναλυτή για κάποια διόρθωση στο δεύτερο τρίμηνο, θα μπορούσαν και να αλλάξουν λόγω του Bitcoin ETF, γιατί έχουν αλλάξει κάποιοι κανόνες στην αγορά. Αυτός ο bull run κύκλος είναι διαφορετικός. Ποτέ δεν έχουμε δει new all time high πριν από το Bitcoin halving. Ποτέ δεν έχουμε δει αυτό στην ιστορία. Έχουμε δει συνήθως 6 μήνες μετά το Bitcoin halving, που σημαίνει ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Όπως είχαμε πει και πριν, λογικά το Bitcoin θα έπρεπε να ήταν κοντά στις 45.000 δολάρια αυτή τη στιγμή και όχι 67.000 που είναι αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο και που έφτασε και σε new all time highs κιόλας πριν από λίγες μέρες. Και τώρα θέλω να κάνω μια αναφορά στον χορηγό του σημερινού βίντεο, που είναι η πλατφόρμα Bybit, όπου μπορείς να κάνεις αγορά πώληση κρυπτονομισμάτων και μπορείς να έχεις και την κάρτα της Bybit να την παραγγείλεις εντελώς δωρεάν και να κάνεις συναλλαγές online και offline οπουδήποτε άμεσα με τα κρυπτονομίσματά σου ή fiat, ευρώ, δολάριο και λίρες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την κάρτα και στο Google Pay προσθέτοντας την, και όταν την παραγγείλεις από το link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή του βίντεο, δωρεάν όπως είπαμε, θα λάβεις και 25 ευρώ bonus καλωσορίσματος μετά την πρώτη συναλλαγή που θα κάνεις με την κάρτα σου. Οπότε όπως πάντα, link κάτω στην περιγραφή. Και ολοκληρώνοντας τη σημερινή ανάλυση, έχουμε δύο πράγματα τα οποία αναμένεται να συμβούν. Πρώτον, κάποια διόρθωση μετά το halving, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 30%. Και στα αλήθεια αυτό είναι πολύ θετικό για την αγορά. Ξέρω ότι κάποιος θα τους ανησυχήσει, γιατί θα νομίζω ότι θα φτάσουμε πάλι στις 10-20 χιλιάδες και δεν ξέρω εγώ τι. Όλη αυτή η ανησυχία και όλο αυτό το FUD που έλεγαν αρκετοί τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν ριζώσει στο μυαλό κάποιων ανθρώπων ότι μπορεί να πέσει πάρα πολύ η τιμή του Bitcoin. Και η άλλη περίπτωση είναι να μην δούμε κάποια τέτοια διόρθωση, να χαιρόμαστε τα κέρδη μας, τα altcoins να κάνουν new all time highs και πάει λέγοντας. Τώρα, στο πρώτο σενάριο, αν δούμε μια τέτοια διόρθωση, στα αλήθεια θα είναι μια δεύτερη ευκαιρία και μάλλον τελευταία ευκαιρία να ξαναγοράσουμε το Bitcoin και άλλα altcoins πιο χαμηλά. Okay. Και αν κάνει κάποια μεγάλη διόρθωση η τιμή του Bitcoin, να είσαι σίγουρος ότι θα δούμε σφαγή και στα altcoins. Τι σημαίνει σφαγή? Μείον 40, 50, 60, 70% σε διάφορα altcoins, αλλά αυτές είναι οι διακυμάνσεις στα κρυπτονομίσματα. Αν είσαι καινούριος, καλώς ήρθες στα κρύπτο. Οι διακυμάνσεις στα κρύπτο πάνε από 1-2 μέχρι 70, 80, 90% και ξανά πάνω 100, 200, 500, 1000%. Αυτές είναι οι κινήσεις στον το volatility στα κρυπτονομίσματα. Okay. Όσοι είστε πάνω από 2-3 χρόνια στην αγορά, το έχετε ζήσει, ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Αλλά μην αποσυντονιστείτε από διάφορα πράγματα στην αγορά, τα οποία μπορεί να σας τρομάξουν ότι θα πάμε στο 0 και τώρα θα κλείσουν αυτό. Όπως για παράδειγμα αυτό με το Ethereum που η Επιτροπή Κεφαλαγοράς τώρα θέλει να ερευνήσει, το Ethereum Foundation. Okay, ας το ερευνήσει. Ξέρουμε ότι είναι αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα, ξέρουμε τις βάσεις. Αλλά μην αποσυντονιστείς από αυτά, γιατί πρέπει να θυμηθείς το εξής. Όταν κατέρευσε η FTX, ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχες τα τελευταία 2 χρόνια για να ενταχθείς στα κρυπτονομίσματα. Δεν ήταν για να φύγεις από τα κρύπτο, ήταν για να αγοράσεις. Μετά από αυτό, τον Δεκέμβριο, απειλές ότι η Binance μπορεί να μην έχει χρήματα. Μετά, η διακοπή από το τραπεζικό σύστημα, επιθέσεις, συγκίνηση κατά της Binance και όλα αυτά τα αρνητικά γεγονότα που έχουμε δει από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι και τώρα ήταν οι καταλληλότερες στιγμές για να τοποθετηθείς στα κρυπτονομίσματα. Οπότε μην αποσυντονιστείς από τέτοια γεγονότα. Κάτα στο μυαλό σου τις βασικές αρχές των κρύπτο και το τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα, γιατί όσο εσύ μπορεί να είσαι σε δίλημα και να σκέφτεσαι, άλλοι κινούνται. Η BlackRock, για παράδειγμα, όχι μόνο έχει το Bitcoin ETF της και θέλει να επενδύσει και η ίδια BlackRock 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin ETF και περιμένει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, αλλά έκανε launch και ένα fund, ένα tokenization fund, καταθέτοντας 100 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει tokenized asset, για να κάνει tokenized μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ETFs, real estate και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ένα like, γιατί βοηθάει πάντα εδώ στο αλγόριθμο στο YouTube. Εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση, εξελίξεις και οτιδήποτε άλλο σημαντικό μπορώ να μοιραστώ μαζί σου. Μείνε συντονισμένος και στο cryptonea.gr, γιατί ανεβάζουμε εκεί ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στο χώρο αυτό και το βιβλίο και τα μαθήματα στο Android Academy για να ετοιμαστείς για αυτό το bull run κύκλο. Αυτά, καλή συνέχεια και καλά κέρδη.